Σοφίας του Πνεύματος καταβγάσθη στο φωτί, τον Λόγον ετρανωσάς, της ευσεβίας ημίν, εν δόξες. Εύσε βο στη τριάδη, ηθλισάς και την πλάνην καθήλες. Και νυμπάτερ δυσοπισόν, σώζεσθε απαντός. τη 22 Δευτέρα του μηνός Ιουνίου. Ευσεβίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Σαμοσάτων, Ζήνονος, Ζινά, Πομπιανού, Γαλακτίωνος, Ιουλιανής και Σατουρνίνου των Μαρτύρων, Βασιλείου Οσίου της Μονής Πατελαρίας, Αθανασίου του Τρίτου Πατριάρχων Διοχίας, Νεοφίτου, Αμβροσίου και Μακαρίου των Οσιομαρτύρων ο Άγιος Ευσέβιος ο Ιερομάρτης, επίσκοπος Σαμοσάτων. Έζησε στα ταραγμένα χρόνια που η Εκκλησία υπέφερε από την αίρεση του Αρίου. Τότε βασιλεύς ήταν ο Κωνσταντιος 338 μετά Χριστόν, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου και υποστηρικτής της σατανικής αυτής αίρεσης, καταχραστής μάλιστα και της βασιλικής εξουσίας κατεδίωξε πολύ σκληρά εκείνους που έφεραν αντίσταση στις ερετικές του προθέσεις. Τότε διώχθηκε και υπέφερε πολλές κακοπάθειες και ο Ευσέβιος, που ήταν επίσκοπος των Σαμοσάτων. Όμως υπέμεινε όλες τις δοκιμασίες με θαυμαστή καρτερία και με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα νικήσει η Ορθοδοξία. Όταν πέθανε ο Κωνσταντιός, τον διαδέχθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Τότε νέες διώξεις άρχισαν για τον Ευσέβιο, που ήσαν χειρότερες από τις προηγούμενες. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον μετέπειτα αυτοκράτορα Ουάλι, ο οποίος ήταν κι αυτός υποστηρικτής των ερετικών οπαδών του Αρίου. Μετά από τον θάνατο του Ουάλεντα, ο Ευσέβιος επανήλθε στην επισκοπή του από την εξορία του στη Θράκη και άρχισε την κάθαρση στην επαρχία του από τους ερετικούς. Κάποια μέρα περνούσε έξω από το σπίτι μίας ερετικής γυναίκας. Αυτή με μίσος τον χτύπησε δυνατά στο κεφάλι με μία μεγάλη πέτρα και τον θανάτωσε το έτος 379. Έτσι ο Άγιος Ευσέβιο απεδείχθη μεγάλος αθλητής της πίστεως, του οποίου το οίκος αφθαρσία εν ζωή πολυχρονίω. Δηλαδή το έπαθλο της νίκης του θα είναι η αφθαρσία, η χωρίς τέλος ζωή κοντά στο Χριστό. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς ο Υπηρέτης Του. Έζησαν στις αρχές του 4ου αιώνος μετά Χριστόν και ο μεν ζήνων ήταν πλούσιος χριστιανός, καταγόταν από την Φιλαδέλφια της Αραβίας και ήταν πλούσιος όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ευσέβεια. Ο δε ζήνας ήταν υπηρέτη του ζήνωνα και του συνέδεε περισσότερο αδελφική αγάπη, όπως όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Ο ζήνων φλεγόμενος από τον πόθο, να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην διάδοση του Ευαγγελίου, διαμήρασε όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και χάρισε την ελευθερία σε όλους τους δούλους του. Από αυτούς όμως ο Ζινάς αρνήθηκε να αφήσει τον πρώην κύριό του και τον παρεκάλεσε να μείνει κοντά του. Ο δε Ζήνων δέχθηκε να τον κρατήσει σαν φίλο και αδελφό εν Χριστώ. Όταν κάποτε στην Φιλαδέλφια της Αραβίας ο έπαρχος Μάξιμος κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Ζήνων παρουσιάστηκε μπροστά του και αγωνίστηκε να του καταδείξει την ματαιότητα των αγώνων του κατά της αληθείας του Χριστού. Ο έπαρχος, αντί άλλη απάντηση, τον έδιρε σκληρά και τον φυλάκισε. Όταν το έμαθε ο Ζηνάς, έτρεξε στον έπαρχο και τον παρακάλεσε να ελευθερώσει τον Κύριό του. Ο έπαρχος τότε φυλάκισε και τον Ζινά και μετά από λίγες ημέρες τους αποκεφάλισε και τους δύο.